Με τον υδράργυρο να έχει σκαρφαλώσει στα ύψη, όλοι αναζητούν λίγες ανάσεις δροσιάς σε κοντινές παραλίες. Η πλάστης Πάτρας για ακόμα μία χρονιά πλημμυρίζει κάθε ημέρα από κόσμο από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Είναι μια θάλασσα που είναι πολύ καθαρή, είναι βιότοπος, όπως επαναλαμβάνω, προστατευόμενη περιοχή, υπάρχει το έλος, που το έλος καθαρίζει τη θάλασσα. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό δεν βλέπετε ποτέ το φυσαλίδα. Είναι ένας τρόπος να φτάνουμε σύντομα στη θάλασσα. Για μας είναι δίπλα στα πόδια μας. Ο Ιούλιος φτάνει στο τέλος του και όσοι δεν έχουν φύγει ακόμα για ολιγοήμερες διακοπές καταφεύγουν σε παραλίες κοντά στην Αχαϊκή πρωτεύουσα προκειμένου να δροσιστούν. Εγώ βουτάω και φεύγω. Εδώ είναι ένας βιότοπος, είναι μια προστατευόμενη περιοχή πλάζ που δυστυχώς δεν επιμελείται από το Δήμο ούτε από την περιφέρεια. Ο δρόμος είναι σπασμένος όπως είδατε. Απαραίτητα αξεσουάρ, το αντιλιακό και τα καπέλα. Και ένα δροσερό ρόφημα για να απολαύσει κάποιος την θάλασσα. Ερχόμαστε εδώ κάθε μέρα, απόγευμα, πρωί, όποτε μπορούμε. Η παραλία της Πλάς κάθε χρόνο έχει την τιμητική της ακόμα και τις βραδινές ώρες, με αρκετούς πατρινούς να μένουν ακόμα και όταν πέφτει ο ήλιος για να απολαύσουν την δροσιά και την ηρεμία της θάλασσας.